Τον κίνδυνο που αποτελεί η διάδοση των Ιρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών Καμικάζη τονίζει η επιστολή των ΗΠΑ που κατατέθηκε στον Οργανισμό Εθνών. Την επιστολή υπογράφει μόνιμη αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, Λίντα Τόμα Γκρινφιλτ. Τα κυριότερα σημεία τη επιστολή έχουν ω εξή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε εξακολουθούν να ανησυχούν σοβαρά για τη χρήση Ιρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών από τη Ρωσία εναντίον Ουκρανικών πόλεων και πολιτικών υποδομών στον απρόκλητο πόλεμο κατά τη Ουκρανία. Τι τελευταίε εβδομάδε η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα αυτά τα μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα σε επιθέσει που καταστρέφουν Ουκρανικά δημόσια έργα συμπεριλαμβανομένων των υποδομών που σχετίζονται με την εξαγωγή σιτηρών στον υπόλοιπο κόσμο. Εν τω μεταξύ, δημόσιε αναφορέ φέρονται ότι μέσω τη συνεργασία τη με το Κατά παράβαση του ψηφίσματο 2231 του Συμβουλίου Ασφαλεία, η Ρωσία σκοπεύει να κατασκευάσει χιλιάδε επιθετικά ντρόουν. Η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνα συνέλεξε, εξέτασε και συνέκρινε συντρίμμια τόσο από επιθέσει Ιρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών εναντίον στόχων στο βόρειο Ιράκ, όσο και από τι επιθέσει τη Ρωσία κατά μη στρατιωτικών υποδομών στην Ουκρανία. Όπως περιγράφει αυτή η αταξινόμητη ανάλυση πληροφοριών, υπάρχουν επίσης εκτεταμένα συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των μη αεροσκαφών Σαχίν 136 και Μοχατζέρ 6 Ιρανικής κατασκευής που εμφανίζονται συχνά σε αναφορές του Ιρανικού τύπου και των στοιχείων Σαχίν 136 και Μοχατζέρ 6 που ανακτήθηκαν στην Ουκρανία. Αυτή τη χρονιά σημειώνουμε περαιτέρω ότι το Ιράν και η Ρωσία είχαν πολλές ευκαιρίες να δουν τα στοιχεία από πρώτο χέρι, αλλά αρνήθηκαν. Ο Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, πέρα από το να αρνείται τα συμπεράσματα αυτών των αναλύσεων, παραδέχθηκε δημόσια ότι προμήθευε την Ρωσία με ντρόουνς και μόλις στις 26 Αυγούστου ο αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας του Ιράν, ταξιάρχος Ρέζα Ταλάινικ, δήλωσε δημόσια ότι το Ιράν είναι έτοιμο να εξάγει στρατιωτικά ντρόουν σε άλλα κράτη, υπογραμμίζοντα την απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια που συνιστά η ανάπτυξη και η διάδοση μη επανδρομένων οχημάτων του Ιράν. Είναι ζωτική σημασία η Ρωσία και το Ιράν να μην καταφέρουν να εμποδίσουν την επιθεώρηση πολυμάτων μη επανδρομένων οχημάτων από τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών. Καθώ το αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών για δράση από τον Γενικό Γραμματέα σχετικά με αυτό το θέμα έω τι 31 Αυγούστου πέρασε χωρί ουσιαστική απάντηση, ανανεώνουμε αυτό το αίτημα. Επιπλέον, επαναλαμβάνουμε ότι δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε το θέμα μέχρι να δοθούν οι κατάλληλε απαντήσει και να ληφθούν μέτρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.